Σήμερα θα σας πω για το πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε συνθετικά flat αρχεία. Εάν για κάποιο λόγο τραβήξαμε μια αστροφωτογραφία αλλά δεν προλάβαμε ή δεν βγάλαμε σωστά flat, κάτι που βλέπετε εδώ πέρα, μπορούμε να σώσουμε την παρτίδα φτιάχνοντας ένα λεγόμενο συνθετικό flat, δημιουργώντας δηλαδή μόνοι μας στο PixInsight ένα flat αρχείο. Όχι τόσο καλό όσο ήταν το flat, αλλά τέλος πάντων μπορούμε να σώσουμε λιγάκι δουλειά. Τώρα, πώς γίνεται αυτό? Έχουμε την εικόνα εδώ που βλέπουμε ότι πάσχει εμφανέστατα από την έλλειψη των flat αρχείων. Βλέπουμε αυτά τα donut, τα μαύρα, που είναι η σκόνη που επικάθεται στα οπτικά του τηλεσκοπίου ή στον αισθητήρα της φωτογραφικής μηχανής. Και επίσης υπάρχει ένα έντονο βινιετάρισμα γύρω-γύρω, μια βινιέτα βλέπετε. Αυτή είναι η χαρακτηριστική περίπτωση μιας εικόνας, κατά τα άλλα καλής, που δεν έχει flat. Στη διαδικασία της προεπεξεργασίας, εδώ η συγκεκριμένη έχει στακαριστεί από ένα φίλο στο Deep Sky Stacker και μου την έστειλε. Βλέπουμε ότι δεν έχει τα flat αρχεία και βγαίνει αυτό το πράγμα. Τώρα, εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι ουσιαστικά, αν αφαιρούσαμε ό,τι πληροφορία υπάρχει στην εικόνα, η πληροφορία ποια είναι? Ο γαλαξίας, οι μακρινοί γαλαξίες όπως βλέπουμε εδώ και τα άστρα. Αν τα αφαιρέσουμε αυτά και δούμε το background μόνο, αυτό θα είναι το flat αρχείο. Εν συντομία θα σας το δείξω εδώ πέρα, να το. Με κάποιο τρόπο το έκανα εγώ, να δούμε την εικόνα μας. Αν βγάλουμε λοιπόν την οπτική πληροφορία, το γαλαξία, τους μακρινούς γαλαξίες και τα άστρα, μένει κάτι τέτοιο που είναι ένα συνθετικό flat που έφτιαξα πριν από λίγο και θα μπω στη διαδικασία να σας δείξω τώρα πώς το φτιάχνουμε μέσα από τα εργαλεία του PixInsight. Λοιπόν, ας κλείσουμε αυτές τις δύο εικόνες, κρατάμε αυτή. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να πάρουμε ένα κλόνο αυτής της εικόνας και να το μετανομάσουμε σε flat. Τώρα, επειδή εγώ έχω ήδη μια εικόνα, όπως είδατε, που την έχω μετανομάσει σε flat, αυτό θα το κάνω flat 2, ας πούμε, έτσι. Flat θα το ονομάσετε εσείς, όχι flat 2, εντάξει. Τώρα, σε αυτή την εικόνα, καταρχήν κλείνουμε την αρχική μας, τη βάζουμε εδώ στην άκρη. Σε αυτή την εικόνα, στη μεγαλώσω και λίγο, θα προσπαθήσουμε να αφαιρέσουμε τα άστρα με το StarNet 2 που κάνει θαυμάσια δουλειά ή με το Star Exterminator, το οποίο Star Exterminator είναι πληρωμή. Όσοι δεν το έχετε, χρησιμοποιήστε το StarNet 2. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το Star Exterminator, μιας και αυτό έχω εδώ, σε αυτό τον υπολογιστή. Να το δούμε που είναι, με αλφαβητική σειρά, στο S. Δεν έχει σημασία αν δουλεύετε σε Macintosh ή σε PC, η διαδικασία είναι η ίδια. Επειδή αυτή η εικόνα είναι στρετσαρισμένη, βλέπετε ότι δεν υπάρχει πράσινη παύλα εδώ, πράσινη στήλη μάλλον εδώ πέρα. Έχω ήδη στρετσάρει, έχω κάνει μη γραμμική την εικόνα. Δεν μου χρειάζεται το... μου χρειάζεται το on-screen stars. Αυτό στο συγκεκριμένο εργαλείο το βάζουμε όταν είναι η εικόνα στρετσαρισμένη. Το generate star image δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε εικόνα των άστρων, μας ενδιαφέρει μόνο να αφαιρέσουμε τα άστρα από εδώ. Το εφαρμόζω. Εσείς θα το κάνετε με το StarNet, όσοι δεν έχετε το Star Exterminator. Όμως σας έδειξα και τι γίνεται αν το έχετε. Η διαδικασία αυτή, να πούμε, γίνεται και σε γραμμικές εικόνες και σε μη γραμμικές. Εγώ, όπως είπα, είμαι στο μη γραμμικό στάδιο και αυτό θα δείξω. Αλλά γενικότερα είναι η ίδια πάνω κάτω διαδικασία. Βλέπω ότι αφαιρέθηκαν τα άστρα. Έχουν μείνει οι γαλαξίες. Ένας γαλαξίας είναι το κεντρικό θέμα της εικόνας. Ένας πιο μακρινός, ένας ακόμη πιο μακρινός κτλ. Και εδώ κάποια μικρή γαλαξία στο φόντο του ουρανού. Αυτό που μένει να κάνουμε τώρα είναι να πάρουμε το clone stamp ή κάτι τέτοιο και να αφαιρέσουμε όλα αυτά τα υπολείμματα, τους γαλαξίες, ώστε να έχουμε μια εικόνα με το φόντο της εικόνας. Ένα συνθετικό flat δηλαδή. Λοιπόν, ας δούμε το clone stamp που είναι. Εδώ. Αυτό είναι ένα δυναμικό εργαλείο στο PixInsight, σημαίνει πρέπει να πατήσετε μέσα πρώτα για να ενεργοποιηθεί. Πατάτε στην εικόνα και τον ενεργοποιήθηκε. Και κάθε λάθος που θα κάνετε, γυρίζετε πίσω μια φορά από εδώ, πατώντας εδώ. Δεν υπάρχει undo, γιατί είναι δυναμικό εργαλείο. Στο τέλος, αφού κάνετε όλη τη δουλειά, πρέπει να πατήσετε αυτό για να εφαρμοστεί. Θα σας δείξω λίγο τώρα πώς γίνεται αυτή η δουλειά. Θα βάλω ένα radius γύρω στα 150 εδώ και θα πάω στην εικόνα μου, θα πατήσω το command ή το control αν έχετε PC εδώ, για να ορίσω την περιοχή την οποία θέλω να αντιγράψω και εδώ θα παίξω με το ποντίκι και θα ζωγραφίζω την περιοχή που θέλω να σβήσω, έτσι. Βλέπουμε εδώ, έχω βάλει ένα opacity 0,09, είναι αρκετά μικρό, θα το ανεβάσω λιγάκι. Δεν θα βάλω 100% opacity, θα παίξω λίγο πάλι με αυτά εδώ και θα προσπαθήσω να αφαιρέσω αυτό που γίνεται εδώ χωρίς
να αφήσω πολλά έτσι υπολείμματα, να το πω. Θα μειώσω λιγάκι τώρα στο 50. Σας δίνω ένα παράδειγμα τώρα, θα παίξετε με όλα αυτά και θα προσπαθήσετε να μην φαίνονται μπαλώματα έντονα, έτσι. Λοιπόν, μετά πιάνουμε ένα-ένα αυτά τα μικρά γαλαξιά και εδώ χρειάζεται το opacity να το πάμε στο τέρμα, έτσι, για να σβήνονται απευθείας, βλέπετε. Εδώ αυτά τα μικρά γαλαξιά και του φούντου. Τεράστιοι γαλαξίες στην πραγματικότητα, αλλά μικρά φαίνονται στην εικόνα μας, έτσι. Τα σβήνω ένα-ένα για να μην τα πολυλογούμε. Πάμε στην εικόνα που εγώ έχω κάνει ήδη, την κλείνω αυτή, δεν την... Α, να σας πω όμως πρώτα ότι αφού κάνουμε τη δουλειά που κάνουμε, στο τέλος εφαρμόζουμε αυτό, έτσι. Και θα σας δείξω τη δουλειά που ήδη έχω κάνει, είναι αυτή εδώ. Το επόμενο στάδιο είναι να κάνετε ένα convolution. Αν πάτε στα processes εδώ, θα βρείτε το εργαλείο convolution, κάπου εδώ, στο, έτσι. Το ανοίγετε και βάζετε... Αυτό θα θολώσει, ας πούμε, την εικόνα και θα αφαιρέσει το θόρυβο. Δηλαδή, αν δούμε, η εικόνα έχει θόρυβο. Αν εφαρμόσω το convolution, το έχω κάνει εγώ ήδη, βλέπετε εδώ, βλέπετε ότι αφαιρέθηκε ο θόρυβος, έτσι. Και έχουμε αυτό το flat αρχείο, το οποίο θα το συγκρίνουμε. Ένα συνθετικό flat, έτσι, θα το συγκρίνουμε με την αρχική μας εικόνα, βάζοντας τα εδώ και τα δύο αρχεία. Στο Mac θα πατήσω Function, Command και το κάτω το ξάκι και μου εναλλάσσει τις δύο εικόνες, την πάνω και την κάτω. Βλέπετε λοιπόν ότι το φόντο ουσιαστικά αυτής της εικόνας, το φόντο του ουρανού, είναι το συνθετικό flat που δημιούργησα. Βλέπετε, με όλα τα artifacts, δηλαδή όλα τα τεχνουργήματα, τις κακοτεχνίες, ας πούμε, που δημιουργεί ο αισθητήρας και όλα αυτά τα πράγματα. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να το εφαρμόσουμε αυτό το flat αρχείο ως εξής. Να δούμε τη λογική. Είπαμε, το έχουμε ονομάσει flat από εδώ πέρα, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, είναι βασικό. Γιατί θα πάμε τώρα στο Pixel Math, θα το βρείτε στα processes εδώ, Pixel Math με αλφαβητική σειρά στο P, εδώ, το έχω ανοίξει εγώ και είναι αυτό εδώ, και θα γράψετε τούτο εδώ τον τύπο. Αυτά τα δύο εδώ που βλέπετε είναι το όνομα του αρχείου αυτό ουσιαστικά. Και τι θα κάνουμε, αυτό τον τύπο τώρα, όπως είναι εδώ το εργαλείο Pixel Math, θα ανοίξουμε την... Το σκυλάκι παίζει μέσα και γαυγίζει. Θα ανοίξουμε το αρχικό μας αρχείο. Ουσιαστικά του λέμε να αφαιρέσει αυτή την πληροφορία από αυτή την εικόνα. Για να δούμε τι κάναμε. Πιάνουμε το τριγωνάκι, το εφαρμόζουμε και η δουλειά έγινε. Βλέπετε ότι δημιουργήσαμε ένα συνθετικό flat εκεί που δεν είχαμε τα flats μας και μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Τώρα, αν έχουν μείνει μερικά υπόλοιπα, γιατί εντάξει, όσο μπορούμε, προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά εδώ πέρα όσο πιο κοντά γίνεται, αλλά κάποια υπόλοιπα θα μείνουν. Δεν είναι τέλεια τα flat αυτά που δημιουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Όμως, ξαναλέω, σώζουν την παρτίδα και είναι πολύ χρήσιμο να γνωρίζετε αυτή τη διαδικασία. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Κάντε ένα like στο YouTube αν σας άρεσε. Γραφτείτε και στο κανάλι μου, μου βοηθάει πάρα πολύ. Όχι οικονομικά βέβαια, αλλά βοηθάει να είμαι ενεργός και να δημιουργώ και άλλα τέτοια βίντεο και να υποφελείτε πολλοί κόσμος από αυτά. Να είστε καλά.